Οι Έλληνες είναι εκπληκτικοί στις αντικσότητες. Αυτό το έγραψε ο Πουκουβίλ. Εκδίδει τις αναμνήσεις του και τις εντυπώσεις του από τους νεοέλληνες στο Παρίσι. Βρέθηκε φυλακισμένος, εχμάλωτος πολέμου, σε φυλακή της Τριπολιτσάς. Ο Πουκουβίλ πέθανε το 1838, που σημαίνει ότι έχει πάρει όλο τον απόϊχο του αγώνα, έχει δει τα παλικάρια, τις φουστανέλες, τους ήρωες. Και τώρα αυτός ο απόϊχος πού είναι σε μας? Είναι μέσα στο αίμα, είναι στο DNA, είναι στις σχολικές γιορτές. Εμβληματική μορφή μέσα σε αυτό τον αγώνα του 1821 ξεχωρίζει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μάτι αετού. Αδριάδα, μύτη γρυπή και δυο χρυσά λιοντάρια στις επομίδες του ώμους. Και πού βρίσκεται τώρα αυτή η μορφή? Είναι στα λιθάρια. Είναι στα βουνά μας. Είναι πάνω στο αλογό του. Είναι όμως στο Πάνθεο. Με τους θεούς και τους ήρωες. Δίπλα του στέκει η θεά Αθηνά. Φοράει και αυτή την περικεφαλαία της. Και οι δυο μαζί κοιτάζουν κάτω την Τρία. Πότε? Όταν οι λαοί γύρω από τη Μεσόγειο έλεγαν τους Έλληνες Αχαιγιάδα, που θα πει λαός που έρχεται από τη θάλασσα. Άνθρωποι που βγαίνουν από το νερό. Ξεκινήσει ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων, μια άλλη είδηση ταράσσει την Ευρώπη. Στα 1820, μέσα από το λασπωμένο χώμα και το χορτάρι της Μήλου, βγαίνει η Αφροδίτη. Σε ένα ατελιέ στο Παρίσι, σαν μια άλλη Αφροδίτη, ένα μοντέλο, μια πανέμορφη κοπέλα, η Λόρ, ποζάρει για το ζωγράφο Ευγένιο Ντελακρουά. Την έχει μέσα στο κρύο ατελιέ του στο Παρίσι και κουμπάει το γόνατό της πάνω σε ένα μαξιλάρι. Η κοπέλα τρέμει και έχει κουραστεί και αυτός σπάει καρέκλες και τις καίει μέσα στο τζάκι για να τις ζεστάνει. Ωστόσο, στο έργο του που είναι η έξοδος του Μεσολογίου, αυτή η πανέμορφη Ελληνίδα με το γαλάζιο και το άσπρο ντυμένη σαν Ελληνίδα με αυτή την πανέμορφη φωνεστιά, πατάει σε ένα υπόλευκο μάρμαρο. Αυτά τα μάρμαρα που βγαίνανε διάσπαρτα όταν προσπαθούσαν οι φιλέλληνες να δούνε πού είναι αυτή η αρχαιότητα που κάποτε διαβάζαμε και φλόγιζε τα όνειρά μας. Όλος ο αρχαίος κόσμος κοιμάται κάτω από τη γη. Δεν τον ανακαλύπτουν ακόμα οι ταξιδευτές και οι φιλέλληνες. Μόνο η Ακρόπολη στέκει όρθια και ο Φοριέλ μαζεύει ένα-ένα σαν λουλούδια τα δημοτικά μας τραγούδια και τα σκορπάει σε όλη την Ευρώπη. Τον τίτλο της έκθεσής μας μας τον έδωσε ο Λουίτζι Πιραμπέλο. Αυτός ο τόσο κοντινός μας άνθρωπος από τη Σικελία, ο μεγάλος δραματουργός, είπε πως η ιστορία δεν έχει δομή και πως η περηφάνεια του ανθρώπου, η ταυτότητά του είναι η φορεσιά. Η έκθεσή μας λέγεται «Ο αγώνας μέσα στη φορεσιά». Ο Λουίτζι μιλάει με τη σκιά του και μπροστά του είναι μία γραφομηχανή του Γεωργίου Παπανδρέου και αυτή η σκιά είναι. Γύρω του είναι κούκλες, μορφές χωρίς πρόσωπο, σαν τα πολλαπλά προσωπία που είχε στη ζωή του ενόδους δύο. Ο Λόρδος Βίρον, πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα, έρχεται το 1809
Και να, 100 χρόνια μετά, η Κυβέλη παίζει αυτό το ρόλο σε ένα έργο που γράφει ένας νεοέλληνας συγγραφέας, ο Λόρδος Μπίρον. Μέσα από τις βιτρίνες, οι τρεις φωτογραφίες όπου η Κυβέλη υποδύεται τον Λόρδο Βίρονα, κοιτάζουν μια άλλη ενιγματική φυσιογνωμία. Έναν μεγάλο λογοτέχνη, αριστοκράτη, διανοούμενο, φοράει φουστανέλα και είναι ο Όσκαρ Βάιλντ. Όσκαρ Βάιλντ με φουστανέλα και αυτός βαθιά ερωτικός δραματουργός. Πίσω του στέκουνε και χορεύουνε τα τσολιαδάκια, παιδιά της Κυβέλης. Χορεύουν τη χιώτικη νερανζούλα φουντωτή. Μετά τη σφαγή της Χίου, οι χιώτες καταφεύγουνε στη Σύρο. Άλλοι φτωχοί, ξεκληρισμένοι και άλλοι πλούσιοι έμποροι με υποκαταστήματα από την Οδυσσό ως τη Μασαλία, την Αίγυπτο και το Λονδίνο, έρχονται εδώ σε κύματα. Πολίτες του κόσμου ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Μαζί τους έχουν ναυτικούς, εμπειροτέχνες εργάτες. Δημιουργούν το θαύμα που μας αγκαλιάζει, την Ερμοπολή. Ο ομηρικός ύμνος λέει πως ο Ερμής γεννήθηκε πρωί, αλλά ως το μεσημέρι έπαιζε κιθάρα. Η έκθεσή μας λέγεται «Ο αγώνας μέσα στη Φορεσιά». Μέσα στη Φορεσιά, ο βαρύτονος δίνει το δικό του αγώνα. Θερμαίνει τον αέρα της φωνής του μέσα στο στέρνο για την άρια του Βέρντι στον Ρίγκολέτο. Είναι η πρώτη όπερα που ακούστηκε στο Θέατρο Απόλλων στα 1864. Το λιμπρέτο της όπερας βασίζεται σε ένα έργο του Βίκτορ Ουγκού και αναφέρει τα πολλά σκάνδαλα του Γάλλου βασιλέα Φρανσουά Προυμιέ. Ήταν εραστής των τεχνών, εραστής της Διάν ντου Πουατιέ, όμως εμείς όλοι σε αυτόν τον βασιλιά χρωστάμε τις ευλογημένες διομολογήσεις που έγιναν στη Σύρο για το εμπόριο και τους θαλάσσιους δρόμους. Ο μεγάλος αυτός Γάλλος βασιλιάς, ο Φρανσουά Προυμιέ, στον οποίο χρωστάμε όλοι τις διομολογήσεις και αυτό το θαύμα που είναι σήμερα η Σύρος, γεννήθηκε στην πόλη της Γαλλίας, το Κονιάκ. Και είχε βέβαια πάρα πολλές αδυναμίες και ερωτικές και μουσικές και καλλιτεχνικές και γι' αυτόν σχεδιάστηκε η πιο σπουδαία αλατιέρα στον κόσμο. Στους αστούς αρέσουν πάρα πολύ οι αλατιέρες. Παρήγγειλε λοιπόν και κατήχε την αλατιέρα που σχεδίασε ο μέγιστος καλλιτέχνης της μικρογλυπτικής, ο Τσελίνη, από χρυσάφι φυσικά, και πάνω σε αυτήν βλέπει κανείς τη Δήμητρα, τον Ποσειδώνα. Μπλέκουνε λίγο τα πόδια τους με μια άνεση, αυτή είναι γυμνή και αυτή είναι η περίφημη αλατιέρα του Μπενβενούτο Τσελίνη. Από τη συλλογή μας στολίσαμε την έκθεση με ακουαρέλες της Αθηνάς Δαρσούλη, τοπικές φορεσιές. Μετά τον πόλεμο του 40, η καλλιτέχνης δεν ταξίδεψε για να συλλέξει τις νησιώτικες φορεσιές. Και ψηλά στη βιτρίνα βρίσκεται η Φρίδα Κάλλο, που σφίγγει τους ημάντες που κρατούν τη σπονδυλική της στήλη σε όρθια στάση. Τι περίεργο, σπόνδυλοι ονομάζονται τα ταμπούρλα των αρχαίων Κιόνων. Κι έτσι, στην πολιορκία της Ακρόπολης, ο Γκούρας λέει στο Μακρυγιάννη, «Ποτέ δεν σε ξανά άκουσα να τραγουδάς τόσο όμορφα». Ήτανε το τελευταίο τραγούδι του.
πριν τον βρει το βόλι. Βλέπεις, το τραγούδι γνώριζε. Οι αγωνιστές ζητούν από τους Τούρκους να μην κλέβουν το πολύτιμο μολύβι, γκρεμίζοντας τους σπονδύλους των κοιόνων τα φατνώματα που κουρνιάζουν τα πουλιά. Να αυτά τα ίδια πουλιά και λουλούδια που υφαίνει η Φρίντα Κάλλο στον αργαλιό της στο Μεξικό. Στολίζεται με ελευθερία για τη ζωή και τον έρωτα. Τα πλουμιστά όμως τούτα στολίδια συναντούν τις 40 φορεσιές του Γενεράλ Μιουρά, στρατηγός του Ναπολέοντα. Χάνει το κεφάλι του μετά το Βατερλό. Οι απογονοί του άρον-άρον φεύγουν και βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου. Πιο κοντά μας ο Μίτσος Μιράτ, γεννημένος στη Σμύρνη, θα λατρέψει το θέατρο, φυσικά κυρίως το γαλλικό θέατρο, θα λατρέψει ρόλους και κοστούμια. Αγωνίζεται μέσα στη συσσωρευμένη εμπειρία που κατέχει στο κύτταρό του να παίξει στο θέατρο Απόλλων για πρώτη φορά το 1904. Η Κυβέλη στη χαμηλή βιτρίνα προσπαθεί να τα κατανοήσει όλα τούτα πριν πέσει μέσα στη λίμνη των Ιωαννίνων. Ο ρόλος της είναι η κυρά Φροσύνη. Είναι στην αυλή αυτού του αγριάνθρωπου του Αλή Πασά, ένας μυθικός άνθρωπος που στην Ευρώπη τον ονόμαζαν Μωαμεθανό Βοναπάρτη. Πέφτει στη λίμνη και ακούγεται πίσω ένα ασήκικο τραγούδι. Όλα αυτά τα πρόσωπα, μαζί κι εμείς, ζητάμε μία θέση στο φυσικό θέατρο με τους δικούς μας ρόλους, όπως και τα πρόσωπα του Πιροντέλου ζητούν συγγραφέα. Οι βιτρίνες είναι η λύτρωση και η περηφάνεια μας, όπως το μετουπιαίο οστό. Ο Γιάρο Μαλαμούλης πήρε την κατσίκα του μαζί του στο φωτογραφείο. Θέλει να αποθανατιστεί. Και ποιον? Για χάρη μας. Φυλάει το ένα δόντι που του λείπει μέσα στο σελάχι του και έχει αφήσει εντολή να του το βάλουν όταν πεθάνει. Αυτά τα δόντια είναι σαν του δράκου, όπως του κάδμου και της αρμονίας. Ίσως από αυτό το δόντι γεννήθηκε το ελληνικό αλφάβητο και σκορπίστηκε σε αυτή τη μαγική θάλασσα του Αιγαίου πολιτισμού. Κόκκινο αχίλι φίλησα και έβαψαν τα δικά μου και με μαντήλι το έσουρα και έβαψαν το μαντήλι και σε ποτάμι τόπλυνα και έβαψε το ποτάμι. Έβαψε άκρη του γυαλού και μέση του πελάγου και έβαψε και ένα κάτεργο και ένα όμορφο γαλούνι και πάλι έβαψαν τα έμορφα, τα ογλίγορα ψαράκια. Είναι από τα τραγούδια που συνέλεξε ο Φοριέλ. Μέσα στην έκθεση φύσηξε μαλλιτέχνη. Κινείται λίγο η βελούδινη κουρτίνα. Πίσω από την κουρτίνα όλα ρί, τα πάντα ρί. Ο χωροχρόνος γίνεται στιγμή για να τη ζήσουμε ξανά. Η Κυβέλη κρυφά αγκαλιάζει έναν ποιητή, ένα Ρώσο ποιητή, τον Πούσκιν. Του γλυκομιλάει για τις τουρνές στη Ρωσία. Θυμάται τον Τολστόι, τον Τσέχοφ, την Αναστάζια, την Αρκάντινα. Και στα χέρια της κρατάει ένα λεπτεπίλεπτο αγαλματίδιο με τον Νιζίνσκι. Φοράει το καλό μαύρο της μεταξωτοφόρη. Με αυτό που πήγε στον Πολσόι το 1930. Ψηφίζει Λαμπρούς, Λαμπρούς, η ρώσικη ψυχή, και από τα βία τον τραβάει σε ένα ξέφρενο χορό, λες ποντιακό, λες μπολσεβίκικο, λες τι να πω. Και όλοι μαζί, όλα αυτά τα φαντάσματα χτυπάνε χώρια τους πάνω στο ψυχή. Αυτή η γη μέσα θα να μπούμε. Αυτή η πηγή, όλοι μέσα θα να μπούμε.